Λέγαμε προηγούμενο. Αυτά που έλεγες προηγουμένως. Ρούχα, μιλάμε για καταστήματα που πολλούν οπτικά, για καταστήματα που πολλούν παιχνίδια. Αυτό... Όχι για σούπερ μάρκετ, όχι για γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Και εδώ να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα, Δημήτρη και Παναγιώτη. Βέβαια. Λέει κάποιος. Ωραία. Ποιος τον υποχρεώνει τον άλλον όταν είναι, δεν δουλεύει να το έχει ανοιχτό το κατάστημά του. Προσέξτε. Άλλο το να αποφασίσω εγώ να κλείσω το κατάστημα. Έτσι. Και άλλο να έρθει η απόφαση να κλείσουν και τα καταστήματα του λιανεμπορίου. Θα σας μεταφέρω τι έλεγε ο πρόεδρος ακριβώς του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Καφούνης, ο οποίος λέει: εμείς θέλουμε να τα κλείσουμε. Βοηθήστε όμως. Δεν μπορώ εγώ να βάλω λουκέτο. Θέλουμε να τα κλείσουμε. Έλα, Δημήτρη. Επιτρέπεις, βεβαίως. Μίλησα πριν από λίγα λεπτά με τον κύριο Καφούνη, ο οποίος μου μετέφερε την επιθυμία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και με επιστολή που έστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείσουν τα καταστήματα. Είναι κάτι το οποίο το αναμένει μέσα στην ημέρα. Δεν εισπράττουν ούτε 10 ευρώ. Ούτε, μα τι να εισπράττουν, πληρώνουν μόνο. Ούτε ένα ευρώ στο ταμείο. Έτσι είναι, τα ακριβώς. Λειτουργικά. Δεν έχουν καθόλου τσίρο. Παιδιά, θα πρέπει όμως να ληφθεί πρόνοια για τους εργαζόμενους. Γιατί αν είναι να κλείσουν τα καταστήματα χωρίς να ληφθεί πρόνοια για τους υπαλλήλους, και για τους ίδιους επιχειρηματίες, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πάμε σε ένα κράχ εδώ πέρα. Πρέπει και καλά θα κάνει αυτό που λέει ο Δημήτρης, καλά θα κάνει η κυβέρνηση να το κάνει. Γιώργο, είπες, έχουμε, με δελτίο παίρνουμε τα αντισηπτικά. Δεν είναι να γελάμε, γελάω εγώ τώρα, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Μόνο τρία... Προφανώς όταν είναι γενική απαγόρευση... Ναι. Προφανώς όταν είναι γενική απαγόρευση συμμετέχει και το κράτος στην αποζημίωση του υπαλλήλου. Όταν είναι με απόφαση δική μου να κλείσω το μαγαζί μου, επομίζομαι εγώ την ευθύνη. Προφανώς όλοι, χωρίς συμμετοχή του κράτους. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, Δημήτρη Χριστούλια. Ακριβώς, Γιώργο, τα λέω. Αφαίρετο το συμπέρασμα, αλλά. Πάρα πολύ καλά. Όταν το κράτος επιβάλλει το κλείσιμο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει έτσι και την πληρωμή των εργαζομένων, αλλά και την αποζημίωση του ίδιου επιχειρηματία. Όλα αυτά θα πρέπει να σας πω ότι θα ξεδιαλύνουν τις επόμενες ώρες. Μετά και από την τηλεδιάσκεψη που θα έχουν οι Υπουργοί Οικονομικών στο Eurogroup, όπου εκεί θα παρθούν αποφάσεις και θα μπορεί το κράτος να κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο προφανώς θα αποτελέσει θέμα συζήτηση. Το αφήνω προς το παρόν να το έχουμε υπόψη μας. Το θέμα των πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων, τα οποία θα σωρευτούν αυτή την περίοδο. Θα πρέπει να πάνε πίσω όλα αυτά, βέβαια. Έτσι. Δοθήσεις ευκαιρίες. Και παιδιά για τους πληστηριασμούς, να το ξαναπούμε. Δοθήσεις ευκαιρίες που λέμε ότι εάν με απόφαση της κυβέρνησης κλείσει το κατάστημα, ακολουθούν και οι αποζημιώσεις, οι ανάλογες και οι μέρημνες. Επειδή έχω πάρει πάρα πολλά τηλεφωνήματα από το πρωί και μηνύματα, γιατί ο εισαγγελέας παρεμβαίνει για το μαγαζάτορα που έχει ανοιχτό το μαγαζί ή για την πλατεία που έγινε συγκέντρωση και δεν παρεμβαίνει για την εκκλησία? Γιατί απλούστατα για την εκκλησία δεν έχει εκδοθεί απαγορευτική εγκύκλιο. Θα δούμε τι απόφαση θα πάρει η Ιερά Σύνοδο σε κάθε περίπτωση. Να πούμε πάντως, είπε σημαντικές ειδήσεις ο Γιώργος προηγουμένως, να τις επαναλάβουμε πριν πάμε σε διάλειμμα. Πρώτον, ανατρία τα αντισηπτικά από το σούπερ μάρκετ, Γιώργο, σωστά? Στο καρότσι. Ανακαρότσι. Και αν είσαι λογικό, λογικό είναι. Τρία αντισηπτικά. Εξετάζεται παράταση του ωραρίου των σούπερ μάρκετ για τις 10 το βράδυ, κατά μία ώρα. Έτσι. Και τις 4 Κυριακές τις επόμενες, ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τρεις ειδήσεις από τον Γιώργο. Γυρνάμε, πάμε σε break και γυρνάμε πάλι εδώ να δούμε και από τον Δημήτρη τον Χριστούλια να μας δώσει και τίποτα κάρτες. Να δούμε με τις άδειες ειδικού σκοπού, Γιώργο, αν συμφωνείς. Βέβαια. Να δούμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε αμέσως να δούμε τι ισχύει για δημόσια. Έχει όλα έτοιμα ο Δημήτρης, θα μας τα δείξει. Όλα. Λοιπόν, επανερχόμαστε πολύ λίγο. Πόσο κοντά είναι το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού? Special Report με τον Τάσο Τελόγλου. Αύριο στις 12 παρατέταρτο το βράδυ στον Αντένα. Καλώς ήρθατε στο...